βιταμίνες και να ανοίξουν οι λύσεις και να πιαστούν οι φοροφυγάδες. Αλλά πείτε μας τι έχει ξεκινήσει και πού θέλετε να φτάσει. Συγκεκριμένα πράγματα. Θα αναφερθώ σε κάποια θέματα με τα οποία ασχοληθήκαμε και ως Γενικό Νομισθήριο του Κράτους. Δηλαδή, να πω κάτι, αυτό για τα καύσιμα που είχατε πει, που είχα κάτσει και το είχα διαβάσει και είχα πει πάρα πολύ ωραίο. Το είχατε διαβάσει. Το είχα διαβάσει, γιατί είχε ενδιαφέρον. Λοιπόν, δεν είδαμε κάτι. Ναι. Μετά διαβάζω μια συνέντευξή σας ότι δεν προλάβατε να το περάσετε. Ναι. Ας αρχίσουμε από τα καύσιμα, όπου υπήρχε και μία μελέτη, υπήρχαν και κάποιες προτάσεις. Αυτές οι προτάσεις, όπως ξέρετε, πρέπει να γίνουν νόμοι, προεδρικά διατάγματα ή υπουργικές αποφάσεις. Όλα ετοιμάστηκαν. Έχουμε 4 διατάξεις που πρέπει να ενσωματωθούν σε κάποιο νόμο και υπάρχει και ένα σύνολο υπουργικών αποφάσεων που έχουν γραφεί, έχουν διανεμηθεί στα 3 συναρμόδια υπουργεία και όλα είναι έτοιμα. Αλλά όπως είδατε, το τελευταίο δίμηνο δεν υπήρχε νομοθετικό έργο τέτοιο που να μπορούσε να προωθήσει αυτές οι συγκεκριμένες απόψεις. Η μελέτη είχε τις συγκεκριμένες προτάσεις. Αυτές χρειάστηκαν 2, 2,5, 3 μήνες, έτσι ώστε να γίνουν ένα κείμενο όπως ακριβώς χρειάζεται για να ψηφιστεί. Λοιπόν, βλέπετε, μέσα σε 3-4 μήνες ετοιμάσαμε τα πάντα, όταν υπήρχε μία ιστορία η οποία είχε αρχίσει από το 2002, συνέχισε το 2012 και μέχρι σήμερα δεν είχε κάνει κάποια αυτονόητα τα οποία τα ολοκληρώσαμε και σύμφωνα με αυτά τα οποία προτείνουμε στην ουσία κλειδώνουμε όλο το σύστημα διακίνησης των καυσίμων. Αυτό έχει γίνει, είναι έτοιμο, απλά και μόνο δεν ψηφίστηκε. Ερχόμαστε στον καπνό, όπου εκεί τον κεντρικό συντονισμό τον έχει το Υπουργείο Διαφάνειας, ο κ. Νικολούδης. Έχει έτοιμο το νόμο και εκεί έχουμε μια συμβολή, γιατί έχουμε ασχοληθεί με αυτό το θέμα. Δηλαδή, υπάρχουν θέματα τα οποία έχουν ετοιμαστεί, μπορώ να σας πω, σε χρόνους πρωτόγνωρους για τα ελληνικά δεδομένα. Και αυτά έχουν κολλήσει, γιατί το νομοθετικό έργο δεν εξελίχθη όπως έπρεπε να εξελιχθεί. Για το μαύρο χρήμα, υπήρχε έτοιμη νομοθεσία η οποία έχει κατατεθεί στη Γενική Γραμματεία της κυβέρνησης, η οποία είναι έτοιμη και αυτή να ολοκληρωθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα. Και όλα αυτά σε ένα διάστημα, μπορώ να σας πω, που ό,τι ναι, κριτική. Απλώς δεν τα είδαμε. Αυτό είναι το θέμα. Μας λέτε είναι έτοιμο. Δεν ξέρω πώς θα πείσετε τον κόσμο. Αν σκεφτείτε ότι κυβερνούμε 7 μήνες και ότι τους τελευταίους 2-2,5 μήνες δεν υπάρχει παραγωγή του προβλεπόμενου νομοθετικού έργου, μέσα σε 3,5-4 μήνες, όσο και να τρέχει, γιατί έχουμε και τα άλλα θέματα με τα οποία ασχολούμεθα. Όσο και να τρέχει κάποιος, δηλαδή δεν νομίζω ότι υπάρχει διεθνές παράδειγμα το οποίο μέσα σε 3-4 μήνες δίνει ένα μεγάλο σύνολο πολιτικών αιχμής που έπρεπε να είχαν απαντηθεί εδώ και καιρό, αλλά παρέμειναν όπως παρέμειναν. Αυτό δεν μας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει να κάνουμε αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε, να κάνουμε δηλαδή το αυτονόητο, έτσι ώστε κάποια πράγματα να τελειώσουν και να μπορέσει η χώρα να περπατήσει σύμφωνα με κάποιους θεσμούς που εφαρμόζονται σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο και δεν εφαρμόζονταν σε εμάς. Υπάρχουν κάποια πράγματα βέβαια που μπορούν να γίνουν σε σύντομο χρονικό διάστημα. Εγώ θέλω να έρθω και λίγο στο κομμάτι, γιατί έγινε πάρα πολύ συζήτηση. Αυτό, ΦΠΑ λέει με την ιδιωτική εκπαίδευση. Περίμεναμε όλοι, είχαν βγει ο κύριος Χασάπης από γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και είπε ότι είμαστε σε συνεννόηση, θα βγει και μία ποινική, μάλλον είχατε συνεννοηθεί και τα υπόλοιπα κόμματα. Υπάρχει, τι έγινε με υπάρχει, αυτό, υπάρχει, πού έχει κολλήσει. Υπάρχει ακόμα αυτή η συνεννόηση με την υπηρεσιακή κυβέρνηση, δεν έχει κολλήσει, είναι σε μια διαδικασία εξέλιξης και θα δείτε σήμερα ή αύριο τι ακριβώς αποφασιστεί. Μπορούμε να αναμένουμε δηλαδή και σήμερα μια ποινική. Μπορεί να αναμένεται και σήμερα κάποια εξέλιξη που θα βάζει σε κάποιες σιδηροτροχές το συγκεκριμένο αυτό θέμα. Θα μπει άρα το 23%. Θα το δείτε. Δεν μπορείτε να μας το πείτε. Ναι, δεν θα σας το πω. Γιατί κάποια δημοσιεύματα λένε ότι θα μπει. Γιατί να μην βγάλουμε και μια είδηση. Κάποια δημοσιεύματα έχουν δει μια εγκύκλιο που έχει βγάλει η Γενική Γραμματέα, είτε έτσι είτε αλλιώς. Αυτή η εγκύκλιο δίνει 8 ημέρες προθεσμία έτσι ώστε να εφαρμοστεί μια εφαρμοστή αυτή η συγκεκριμένη προβλεπόμενη διαδικασία. Εμείς επιδιώκαμε από την αρχή αυτής της ιστορίας, καθώς ήταν κάτι το οποίο δεν έπρεπε να εξελιχθεί με τον τρόπο που εξελίχθηκε, να ξεπεραστεί το συγκεκριμένο πρόβλημα. Υπάρχουν συγκεκριμένες εισηγήσεις, θα τις συζητήσουμε σήμερα και θα δείτε τα πράγματα. Δηλαδή, μισό λεπτάκι, γιατί καίει χιλιάδες επαγγελματίες και εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες αυτή τη στιγμή. Τι θα κάνει ο επαγγελματίας, έχει δοθεί, είπατε, αυτή η παράτηση. Να πάει
Ε, από τη στιγμή που έχει δοθεί αυτή η παράταση, να μπορεί να περιμένει μία-δύο μέρες. Να περιμένετε λοιπόν. Ήδη υπάρχει, βρισκόμαστε σε μία επαφή με τους επαγγελματίες εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα, έτσι ώστε να λύσουμε το συγκεκριμένο πρόβλημα. Γιατί, συγγνώμη, ακόμα μία ερώτηση πάνω σε αυτό. Μιλάτε για φοροδιαφυγή και εγώ σας λέω ότι άμα δεν μπορώ να πάω το παιδί μου στο φροντιστήριο Αγγλικών, θα φέρω κάποιον να του κάνει ιδιαίτερα και θα είναι μαύρα λεφτά. Έτσι κι αλλιώς τα ιδιαίτερα ήταν μαύρα λεφτά, ναι. Όπως και να γίνει. Υπάρχουν, ναι, αλλά κάποιοι αντί να δίνουν μαύρα λεφτά, τα πάνε σε φροντιστήρια, ναι, υπάρχουν, ώστε να μην είναι μαύρα. Αυτό θέλουμε να το αποφύγουμε και υπάρχουν και άλλες λύσεις που μπορεί να αντιμετωπίσουν αυτό το πρόβλημα. Ως εκ τούτου, θέλουμε μια λύση στη βραχυχρόνια περίοδο να το κλείσουμε. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν και μπορώ να σας πω και άλλα έξυπνα μέτρα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν και να είναι οι πάντες ευχαριστημένοι. Και οι καταναλωτές και οι φροντιστές στα ιδιωτικά σχολεία. Μάλιστα. Και όσοι εμπλέκονται στο συγκεκριμένο. Πάμε στον κύριο Σκρέκα. Κύριε Σκρέκα, για να συνεχίσουμε τη συζήτηση για το θέμα του λαθρεμπορίου. Εσείς δεν καταφέρατε να κάνετε πολλά σε αυτό το τομέα. Ιδίως στα καύσιμα βάλατε αυτό το εισρωές εκροές, αλλά κάπου όχι παντού, μόνο στα βενζινάδικα υπήρξε ένα θέμα. Τέλος πάντων, φεύγουν πολλά λεφτά εκεί. Γιατί θα το κάνετε τώρα και δεν το κάνατε όλα αυτά τα χρόνια? Δηλαδή, πώς να σας πιστέψει ο κόσμος ότι σε συγκεκριμένα θέματα, όπως την πάταξη της φοροδιαφυγής, θα τα κάνετε τώρα, ενώ δεν τα κάνατε πριν όταν ήσασταν κυβέρνηση? Όλα αυτά τα χρόνια εννοείται από το 2012 μέχρι το 2014, τα δύο χρόνια. Καλά, ήσασταν και πιο πριν. Καταρχήν, εγώ άκουσα πολύ προσεκτικά. Η ερώτησή σας είναι πολύ σωστή. Και άκουσα πολύ προσεκτικά και τον αρμόδιο υπουργό. Και άκουσα και δικαιολογικά.